Δεν το συζητήσαμε αυτό, δεν θυμάμαι. Είπαμε κάτι τέτοιο. Μόνο γελούσατε με το βιβλίο. Τι τραβάω, παιδιά, δεν είναι δυνατόν στα μας μίντια. Συμβαίνει αυτό το μαλλιοτράβηγμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της άποψης ότι πρέπει να το ξεκινήσω άμεσα ήταν ο άντρας μου. Είμαστε σίγουροι. Για να γράφω και να με ξεποθωθεί. Ρε παιδιά, άμα δεν ήταν ο άντρας της ο πιο ένθερμος υποστηρικτής, ποιος θα ήταν πλάκα. Όχι, αλλά μου είπε. Ότι ο Θέμης πρέπει να σου βγάλει και ένα εισιτήριο για ένα μακρινό προορισμό για να πας να αποκτήσεις ερεθίσματα. Να έχεις μια ηρεμία, μια ησυχία. Όχι, αλλά ξέρεις τι μου είπε, επειδή εκείνος έχει γράψει πολλά βιβλία επιστημονικά βέβαια, ότι η συγγραφή όσο την αφήνεις, σε αφήνει. Και όσο πιο πολύ μπαίνει στη διαδικασία του να γράψει και σκέφτεσαι. Και φαντάζεσαι και ξέρεις, οργανώνεις εγώ τη φταίω την μπλοκή. Στα σώτια που βρεθώ με ρωτάνε πότε θα γράψεις το δεύτερο βιβλίο στα Ματίνα. Δηλαδή, πραγματικά. Όλοι όμως. Είδες, υπάρχει ζήτηση. Και γίνεται το καλοκαίρι. Εσύ κοροϊδεύεις. Ποιος κοροϊδεύει, κανένας. Καλέ, εγώ. Και να πούμε και αυτά που μας συμφέρουν. Είδατε η Πενέλοπε. Ήθελε να κάνει μήνυση στο περιοδικό. Ναι. Και το πληρώνει τώρα από πάνω.